Γεια σας παιδιά, Βαγγέλης Μινάς εδώ από Unboxing Lab και αλήθεια είναι ότι το τελευταίο 1,5 χρόνο και κάτι μήνες παραπάνω έχω χαθεί η αλήθεια είναι ότι μου λείψατε αρκετά, ελπίζω να έλειψα και σε εσά. λίγο δύσκολα να έχουμε συχνά βίντεο, ίσως σας εξηγήσω σε ένα επόμενο βίντεο του λόγου στους οποίους απήχα και θα συνεχίσω μάλλον να ε, απέχω, τουλάχιστον να μην κάνω συχνά βίντεο έκανα ε, κάποτε Στο σημερινό βίντεο όμως έχουμε δύο προϊόντα δύο powerbank συμβατά με magsafe και είναι τα δύο πιο οικονομικά powerbank της αγοράς για να φορτίζετε ασύρματα τις ε, Apple συσκευές σας και όχι μόνο. Θα επικεντρωθούμε όμως κυρίως στις ε, δυνατότητες που έχει και τη συμβατότητα με μια Apple συσκευή, καθώς όπως γνωρίζουμε το επίσημο power bank της ε, εταιρείας είναι πραγματικά πανάκριβο, πάνω από 120 ευρώ και θα δούμε τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα σε σχέση με το ε, επίσημο power bank της Apple. Ας ξεκινήσουμε. Η αλήθεια είναι ότι τα δύο power bank της Wenger ε, που σας έχω εδώ πέρα, το ένα 5.000 και το άλλο 10.000 mAh, και οποιοδήποτε άλλο power bank συμβατό με MagSafe τεχνολογία δεν είναι ακριβώς ανταγωνιστές του power bank της Apple γιατί το power bank της Apple δεν είναι ακριβώς power με την έννοια που γνωρίζουμε και γνωρίζετε οι περισσότεροι από εσά. Ένα κοινό power η μόνη δουλειά που κάνει είναι να το κουμπώνουμε στην συσκευή μας και να αρχίζει να φορτίζει. Το συγκεκριμένο βέβαια τη Βέγκερ έχει εδώ πέρα και ένα κουμπάκι και ξεκινάει η φόρτιση. Και η μόνη δουλειά που έχει αυτό το Powerbank είναι να φορτίσει την συσκευή μα μέχρι να εξαντληθεί το ίδιο. Αντιθέτω, το Powerbank τη Apple λειτουργεί λίγο πιο εξελιγμένα, θα λέγαμε, ω πολύ πιο εξελιγμένα. Η διαφορά του είναι ότι το κουμπώνουμε και δεν φορτίζει απλά τη συσκευή, φορτίζει, σταματάει, φορτίζει, σταματάει αναλόγω στι ανάγκε τη συσκευή. Κοιτάει να κρατάει τη συσκευή τη μπαταρία, αν είναι πλήρω φορτισμένη η συσκευή μα, γύρω στο 90%. Και αφού εξαντληθεί όλο το power bank, που δεν είναι και μεγάλη χωρητικότητά του, συνεχίζει και μετά τρώει την μπαταρία τη συσκευή μα. Οπότε είναι σαν επέκταση τη μπαταρία και όχι τόσο σαν κλασικό power bank που φορτίζουμε μέχρι το τέλο. Πάμε λοιπόν στα powerbank της VEGGER κλασικά powerbank 5000 mAh είναι το μικρό όπως σας είπαμε οι διαστάσεις δεν απέχουν πάρα πολύ σε σχέση με τις Apple βέβαια τις Apple είναι όντω πιο μικρό το powerbank αυτό είναι στα 120 γραμμάρια τις Apple είναι στα 114 γραμμάρια στο κάτω μέρος του έχουμε κάποιες ενδεικτικές λιχνίες LED που μας ενημερώνουν πόσο μπαταρία μας απομένει έχουμε μία θύρα Type-C και μία θύρα Lighting για να φορτίζουμε το power bank μας υποστηρίζει τεχνολογία Power Delivery 20W για την ασύρματη φόρτιση προφανώς και Quick Charge στα 18W και τεχνολογίες ασύρματης φόρτισης 5, 7,5 10, 15W ασύρματη φόρτιση. Είναι συμβατό φυσικά με όλε τι ε, συμβατές συμβατέ MagSafe ε, αλλά και με θήκε υλικών ω 2 χιλιοστά. Έχω εδώ πέρα μία θηκούλα που θα τη δοκιμάσουμε, τη Spigen, η οποία είναι πάνω από 2 χιλιοστά, αλλά παρόλα αυτά περνάει για να σα δείξω ότι όντω, αν είχατε μία πιο λεπτή θηκούλα, θα έκανε τη δουλειά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν συνιστώ μία θήκη η οποία δεν είναι απολύτω συμβατή για να μην έχουμε ατυχήματα. Γιατί η θηκούλα, κακά τα ψέματα, αυτή εδώ, οποιαδήποτε συμβατή θήκη με μαγνήτες πάνω θα δείτε ότι κρατάνε πάρα πολύ καλά την συσκευή μας ενώ αν δεν είχαμε μια τέτοια θήκη σίγουρα η συσκευή θα έπεφτε επίσης το bank αυτό εδώ έχει και μια, ένα stand το οποίο τοποθετούμε έτσι και μπορούμε να απολαμβάνουμε κάποια ταινία, κάποιο βιντεάκι αλλά σίγουρα δεν το συνιστώ γιατί η συσκευή καθώς φορτίζει ανεβάζει θερμοκρασίες και όπως έχουμε πει πολλές φορές οι θερμοκρασίες είναι ο χθρος των ηλεκτρονικών και των μπαταριών σίγουρα θα μειώσει την ε, υγεία της ε, μπαταρίας σας μια τέτοια χρήση να χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας ενώ αυτή φορτίζει και είναι κάτι το οποίο το αποφεύγουμε βέβαια μπορείτε να το, ε, έχετε το powerbank να μην το ενεργοποιήσετε, να μην πιέσετε το πλήκτρο που φορτίζει την συσκευή και να το χρησιμοποιήσετε ω βάση. Είναι μια δεύτερη λειτουργία. Για παράδειγμα, τώρα να σα δείξω. Εδώ πέρα βλέπουμε ότι η συσκευή μα φορτίζει, και αν και δεν το αναφέρει η εταιρεία, μπορούμε ταυτόχρονα να έχουμε και μαγνητική φόρτιση, αλλά να φορτίζουμε και μια άλλη συσκευή ταυτόχρονα. Αυτό λοιπόν ήταν το πρώτο powerbank. Πάμε και στο δεύτερο. 10.000 μια το συγκεκριμένο, παραπάνω λειτουργεί. Πιο ακριβό αυτό εδώ, το έχω δει να παίζει αυτή τη στιγμή που κάνω το βίντεο μέχρι και στα 22,5 ευρώ. Πάρα 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 πολύ φθηνό. Συνήθω γύρω στα 30 παίζει, ενώ αν πάτε στην ίδια την εταιρεία κοστίζει γύρω στα 70 δολάρια. Οπότε η τιμή στην Ελλάδα είναι πολύ πιο οικονομική σε σχέση με την επίσημη σελίδα τη εταιρεία το δεύτερο power bank για να δείτε λίγο και τι περιλαμβάνει μέσα η συσκευασία. Έχουμε ένα καλωδιάκι USB-A σε Type-C. Εδώ πέρα ένα manual, ένα εγχειρίδιο χρήσης. Και εδώ πέρα το ίδιο το power bank. Αυτό εδώ είναι στα 170 γραμμάρια. Πιο βάρη από το άλλο. Οι διαστάσεις δεν απέχουν πάρα πολύ. Το ύψος είναι περίπου το ίδιο, παρόλα αυτά μας δίνει διπλάσια ε, χωρητικότητα. Έχει και ένα λουράκι εδώ πέρα για να το ε, μεταφέρουμε. Μοιάζει να είναι δερμάτινο. Βλέπουμε κάποια χαρακτηριστικά εδώ πέρα. 22,5 W Power Delivery. Ασύρματα 15 W μας δίνει. 3 έχουμε. Τα EPC η οποία είναι και είσοδος και έξοδος. USB-A έξοδος και μία θύρα Lighting η οποία είναι είσοδο. Μπορούμε να φορτίσουμε δηλαδή το Powerbank και μέσω τη ε, θύρα ε, Lighting και μέσω τη θύρα Type-C. Το συγκεκριμένο Powerbank έχει και αυτό κάποιε λιχνίε φόρτιση ε, εδώ πέρα. 5 λιχνίε, το άλλο νομίζω έχει 4 αν δεν κάνω λάθο. έχει 5 έχει και αυτό. Και πέρα από την ε, λειτουργία να φορτίσουμε την ε, συσκευή μα, εδώ πέρα με το κουμπάκι που σα ανέφερα προηγουμένω, αν το πατήσουμε παρατεταμένα για δύο δευτερόλεπτα, τότε μπορεί να φορτίσει συσκευέ χαμηλή ισχύω για ακουστικά, για ρολογάκια και παρόμοιε συσκευέ, οι οποίε πολλέ φορέ σε κάποια powerbank δεν, ε, δεν μπορούν να φορτίσουν. Φορτίζουν για λίγο και μετά σταματάει, διακόπτεται η φόρτιση. Πιο βαρύ αυτό το powerbank. Μα λέει η εταιρεία ότι μπορεί να σηκώσει αντέχει μαγνήσει του 600 γραμμάρια. Είναι 240 από μόνο του το τηλέφωνο, βάλετε και τη θηκούλα της Apple. Αντέχει, δεν ξέρω αν αντέχει 600 γραμμάρια, δεν παίρνω και όρκο. Νομίζω ότι το μικρό κουμπώνει πιο δυνατά. Μπορεί να είμαι και λάθος, τέτοια εντύπωση μου δίνει. Ναι, κουμπώνει πιο δυνατά. Οκ, okay. δεν έχει κάποιο stand. Το συγκεκριμένο powerbank μπορεί να φορτίσει τρει συσκευέ. Ταυτόχρονα, σας είπα είναι από τα πιο οικονομικά powerbank με συμβατότητα MagSafe, ασύρματα powerbank. Ειδικά το μικρό νομίζω είναι η καλύτερη επιλογή. 22,5 ευρώ νομίζω είναι κλεψιά. Ε, αξίζει full και σαν ένα κοινό ε, powerbank μπορείτε να το έχετε μαζί σας να φορτίζετε τη συσκευή σας μέσω ενός Καλοδίωμα, δεν θέλετε την ασύρματη φόρτιση να μην ανεβαίνει οι θερμοκρασίε. Και όσον αφορά τι θερμοκρασίε, να σα πω αυτό που παρατήρησα: Φορτίζει γρήγορα ε, την ε, συσκευή. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, αλλά ανεβαίνει σε σημείο ε, αποδεκτό. Λιγότερο σε σχέση με όταν φορτίζω τη συσκευή μου με γρήγορη φόρτιση, με καλώδιο. Και όπω σα είπα, σε καμία περίπτωση, μην φορτίζετε την συσκευή σα και την χρησιμοποιείτε είτε ενσύρματα είτε ασύρματα. Ε, βέβαια, θα μου πει κανεί. Άμα θε να τη χαρίσει πλήρω τη συσκευή, φόρτισε να κάνει ό,τι θε, παίξε ταυτόχρονα και σε δύο χρόνια, άμα δεν έχει σκοπό να την πουλήσει, πα και αλλάζει με 100 ευρώ και έχει και διαβορχοποίηση επίσημα μια γνήσια μπαταρία από την Apple και την κρατά άλλα 2-3 χρόνια άνετα την συσκευή σου. Αυτό το καλό, αυτό το πλεονέκτημα έχουν οι συσκευέ τη Apple. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να σα άρεσε το ε, βίντεο μου. Ελπίζω να μην τα πούμε. Ε, μετά από δύο χρόνια και πάλι. Και κάτι ακόμα που ξέχασα αν θέλετε να σας κάνω ένα έξτρα βιντεάκι για αυτό εδώ το θηρίο της VEGGER. Ε, ένα powerbank 2.500 όχι 2.500 γιατί δεν θα ήταν θηρίο 25.000 μιλιά περιόρια. Είναι 100W συν 30W η άλλη ε, έξοδος. Είναι ιδανικό για να φορτίζετε λάπτοπ και τα λοιπά. Και η είσοδος του είναι στα 60W οπότε μπορεί να φορτίσει αυτό το θηρίο μέσα σε 2 ώρες και μια που είπα φορτίσει ξέρασα να σας αναφέρω ότι μια πλήρη φόρτιση αυτού του powerbank είναι κοντά στις 2 ώρες και αυτή κοντά στις 3,5 ώρες να το έχετε και αυτό υπόψη. Γρήγορη χρόνη φόρτισης τεράστιο βίντεο για powerbank και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.